για τους περισσότερους των ανθρώπων, τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν σε αυτό που λέμε εξωτερική πραγματικότητα, στη φαινομενικότητα, αυτά που διαπιστώνουμε γύρω μας με τις αισθήσεις. Όμως, η ψυχική πραγματικότητα είναι παρούσα και καθορίζει σε βαθμό αδιανόητο αυτό που αργότερα θα δούμε σαν συμπεριφορά και ατόμων και ομάδων. Μία πολύ ιδιαίτερη συμπεριφορά ομάδων είναι ο πόλεμος. Σε τι ενδοψυχική συνθήκη αντιστοιχεί ο πόλεμος? Είναι ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται συχνά. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είναι ένας ιστορικός που κατέγραψε μέσα από τον Πελοποννησιακό πόλεμο στην πραγματικότητα ψυχικά ρεύματα. Αυτό που διασχίζει την εσωτερικότητα των ανθρώπων και που θα καταλήξει έξω ως καταστροφή. Μίλησε για πράγματα πάρα πολύ δυσάρεστα, με τρόπο πρωτοφανή και μοναδικό. Η μελέτη που έχει εκδοθεί στον ΑΡΜΟ, που λέγεται «Η καταστροφικότητα στην καρδιά της ανθρώπινης φύσεως», ένας ψυχαναλυτής ξαναδιαβάζει το Θουκυδίδη, προσπαθεί μέσα από το έργο του μεγάλου ιστορικού να αναδείξει ακριβώς αυτά τα ψυχικά ρεύματα που είναι οι δυνάμεις της καταστροφικότητας. Πρόκειται για τις δυνάμεις οι οποίες κατατείνουν στην αποσύνδεση, στην αποσύνθεση και στην πλήρη καταστροφή και είναι σε αντίθεση με τις άλλες δυνάμεις της ζωής και του έρωτα. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία τίθενται, όπως σε τι συνθήκη αντιστοιχεί ο πόλεμος, όπως είπαμε, ενδοψυχικά, ο λαϊκισμός, πώς οι περιορισμοί της ανθρώπινης φύσεως καθορίζουν αυτό που είναι ο άνθρωπος και πώς επεμβαίνουν στη συνύπαρξη των ανθρώπων, πώς επεμβαίνουν στη δυνατότητα της δημοκρατίας να είναι το καλύτερο από τα καλύτερα των πολιτευμάτων. Οι πολλοί έχουν πάντοτε δίκιο? Τέτοια ερωτήματα και άλλα τίθενται σε αυτή τη μελέτη και έχουν σχέση με τη δυνατότητά μας να συνυπάρχουμε χωρίς να καταστρέφουμε εαυτούς και αλλήλους.